Καλημέρα, αγαπημένο μας κοινό! Αγαπημένο μας κοινό, καλημέρα! Και καλώς ήρθατε στη Σόφο Κλέο! Τελευταία μέρα του μήνα σήμερα και μπήκαμε για ακόμα μία φορά στα άδυτα των πιο αναγνωρίσιμων επαγγελματιών και μη να τα λέμε αυτά, τη Showbiz, για να δούμε τι καπνοφουμάνουν τα πουλάκια μας και να σας το μαρτυρήσουμε. Ποια είναι η Ελληνίδα που κάνει καριέρα στην Αμερική? Αυτό είναι εύκολο. Η μία και μοναδική Άννα Βύση. Το έχουμε πει αυτό. Φαντάσουτε λοιπόν σε ρόλο παρουσιάστρια στο X Factor. Κάτσε, κάτσε. Έλα, το έχω. Πώς θα σου φαινότανε? Απρόσμενο θα το έλεγα. Φαντάσουν τώρα και ως καθηγήτρια φωνητικής στο ίδιο σοου. Πες μου ότι δεν σκάνανε πρόταση. Α, έτσι διάβασα. Και δέχτηκε. Όχι. Ψήνω καφέ. Αλλά δεν έχασαν ευκαιρία οι ηθήνοντες του σταθμού. Σιγά μη σκάσουν. Οι ηθήνοντες είναι αυτοί. Για λέγε. Στράφηκαν λοιπόν στη Δέσποινα. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ποια Δέσποινα? Βενδύ. Jesus. Μαζέψου πια. Μα δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή σε πόσα κομμάτια να κοπεί και αυτή η γυναίκα? Σε πολλά. Πόσο κακιά μπορείς να γίνει? Πολύ μην το συζητάς, αλλά βλέπεις δεν τους έκατσε ούτε αυτή τη φορά το Δεσποινάκι. Καλά έκανε. Το κορίτσι θέλει να παραμείνει πιστό στο πεντάγραμμο, να τα λέμε αυτά. Αυτό ή δεν την άφησε ο Φίβος? Ψήνω καφέ. Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, εικασίες κάνω. Και έτσι, ως γνωστόν, τη θέση του παρουσιαστή την πήρε ο Σάκης μας, ο οποίος θα μας εκπροσωπήσει και στη Eurovision. Μη με φτιάχνεις. Πάντως, από εδώ το πήγαν, από εκεί το πήγαν, τα κατάφερα τελικά και τον έκλεισαν. Δεν σου κρύβω ότι το X Factor προμηνύεται να είναι μία από τις πιο καυτές εκπομπές της σεζόν, να τα λέμε αυτά. Καλά, δεν το ξέρω. Στη γωνία περιμένουν όλοι οι τηλεκριτικοί. Κοντός ψαλμός, αλληλούια λοιπόν. Ο χρόνος θα δείξει αν τα σχόλια θα είναι θετικά ή αρνητικά. Εμείς πάντως είμαστε θετικοί στο Σάκη, γιατί Σάκης είναι αυτός, κορίτσι της Παντριάς είμαι εγώ, λέμε τώρα στο πράσινο παρακαλώ. Ο άνθρωπος προετοιμάζεται για πατέρας. Κι εγώ για μάνα, να μην βρω ένα γαμπρό της προκοπής. Κάτσε, κάτσε, νομίζω ότι το έχω. Ναι, για πες. Σταμάτης Γαρδέλης. Α, ναι, μη με φτιάχνεις. Ένας ηθοποιός που διέπρεψε, θα τολμήσω να πω, τη δεκαετία του 80, ενώ στην πορεία επέλεξε να παρουσιάσει ένα πιο χαμηλό προφίλ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Εμένα πάντα μου άρεσε ο Σταμάτης, να το πω. Εσένα όλα τα αρσενικά σ' αρέσουν. Ναι, μη γλύφεσαι εσύ. Φέτος λοιπόν ο Σταμάτης αποφάσισε να αφήσει πίσω το χαμηλό προφίλ και να κάνει ένα δυναμικό comeback. Αλήθεια πού? Στη θεατρική παράσταση, δύο τρελή παραγωγή. Αυτή η παράσταση δεν παίζονταν και πέρσι? Φυσικά. Και φεύγει κάποιος ηθοποιός? Έτσι πάνε αυτά. Φεύγουν οι παλιοί, έρχονται καινούριοι. Φεύγει τον φεύγουν. Πόσο κακιά μπορείς να γίνεις? Πάρα πολύ. Μόνος του φεύγει. Ο λόγος για τον Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος αποφάσισε να μην συμμετέχει φέτος στην παράσταση και θα αντικατασταθεί από το φίλτατο Σταμάτη Γαρδέλη. Μου αρέσει ο Σταμάτης. Ναι, αλλά εσύ είπαμε, δεν αποτελείς μέτοχο σύγκρισης. Στο πράσινο λοιπόν, ο φίλος και συνοδοιπόρος Σταμάτης Γαρδέλης. Και υποσχόμαστε ότι θα πάμε να τον δούμε. Μέχρι να πάμε όμως, θα σε πάω σε μια ακόμη φρέσκια διεθνή καριέρα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί μας κόβει το ραδιοτηλεοπτικό. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί. Μαζί με τις πιο καυτές αναζητήσεις, τις πιο κρυφές ιστορίες, τις πιο ανατριχιαστικές, θα θερμούσα να πω, εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη κοινωνία της showbiz. Να τα λέμε αυτά τώρα, αυτό το λέω. Γιατί είπε τα δικά μου. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό. Τι έχει κάνει, μου τα έχει πει όλα. Σιγά μην τάφινα. Για έλα μασάζ. Να λοιπόν, αυτά βλέπει Ζήνα και μετά μου ζητάει και αυτή μασάζ. Ναι. Όχι, να τα λέμε. Αυτά σου ζητάνε μόνο. Μασάζ. Εσύ. Πολύ. Έχω ενθουσιαστεί. Σε πάρω και στο σπίτι.